Ημέρες προκειμένου ο Ολυμπιακός να αναχωρήσει για το Τυρόλο, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχουν ήδη πλησιάσει και αυτό θα γίνει στις 5 του μηνός. Ωστόσο, φαίνεται να πλησιάζουν και οι πρώτες ερυθρόλευκες μεταγραφικές κινήσεις. Τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ προσπαθεί να καταλάβει ποιοι ταιριάζουν στην αγωνιστική του φιλοσοφία και ποιοι όχι, και από εκεί και πέρα βεβαίως να διασαφανιστεί το μέλλον ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν είναι σίγουροι ότι για την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στο μεγάλο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Αντώνιο Κορδόν κινείται, όπως έχει πει ο ίδιος, στο σκοτάδι για να μπορέσει να βγει στο φως με τις απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την πληροφόρηση από την Τουρκία, οι Ερυθρόλευκοι φέρονται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Τραμπζονσπορ για την απόκτηση του Ουρουγουανού επιθετικού Μάξι Γκόμες, ο οποίος σκόραρε 7 γκολ σε 34 εμφανίσεις με την ομάδα των Σιώπη και Μπακασέτα. Η δεύτερη επιλογή φέρεται να είναι και αυτή από την Τραμπζονσπορ και είναι για στόπερ. Ο λόγος για τον Μαρκ Μπάρτρα, ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα της Μπαρτσελώνα στο πρόσφατο παρελθόν, έχοντας αρκετές συμμετοχές προερχόμενες από τη Μασία, ενώ έχει παίξει επίσης στις Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά βεβαίως και στην ομάδα της Μπέτις. Όσον αφορά τις νέες φανέλες των πυροτών, αυτές παρουσιάστηκαν σε μια μεγαλειώδη τελετή που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο. Η πρώτη είναι η καθαρή ερυθρόλευκη με περισσότερες ερυθρόλευκες ρίγες, θυμίζει πολύ την σεζόν 18-19, ενώ οι άλλες δύο είναι η μία μπλε και η άλλη έχει τα χρώματα του μιλιτάρι, δηλαδή έχει γκρι και αρκετό πορτοκαλί. Το σίγουρο είναι ότι οι συγκεκριμένες φανέλες έχουν φέρει τον ενθουσιασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθεί στο Red Store προκειμένου να προμηθευτεί τις φανέλες τη σεζόν 23-24, που όλοι εύχονται να είναι γούρικες και να φέρουν τίτλους στο μεγάλο λιμάνι.